και κάπως θεωρητικά το θέμα. Σε μια Ευρώπη λοιπόν που εσχάτως κλείνει επακροδεξιά και τα φώτα της έχουν αρχίσει να δίουν, σε μια Ευρώπη που μελανές κοιλίδες λεκιάζουν το χάρτη της δημοκρατίας και οι κληρονόμοι αποποιούνται την κληρονομιά της νεωτερικότητας και του διαφωτισμού, ας γίνει συζήτηση σημερινή για το νομοσχέδιο και μια άσκηση μνήμης και μια αφορμή να ξαναθέσουμε τα αυτονόητα. Πρώτο άρθρο της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη κάπου εκεί στο μακρινό 18ο αιώνα. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι. Η ανθρώπινη φύση δεν είναι γεγονός, είναι δέον, είναι πρόταγμα. Έχουμε ίσα δικαιώματα, δυνάμει της ίδιας μας της φύσης. Τα δικαιώματα επομένως δεν δίνονται à la carte, δεν επιδέχονται συμψηφισμούς, δεν αφορούν τις επιμέρους ιδιότητες της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, της τάξης. Δεν δόθηκαν όμως και αμαχητοί, εν είδη εντολών χαραγμένων στην πέτρινη πλάκα της νεωτερικότητας. Η ιστορία των δικαιωμάτων είναι αιμοσταγής και μήτρα τους είναι οι αγώνες και οι επαναστάσεις. Η ιστορία των δικαιωμάτων είναι η καθημερινή διεκδίκησή τους, όταν το πρόσωπό τους πολτοποιείται από σιδηρογροθιές υπανθρώπων που διαιρούν τους συνανθρώπους μας με βάση το χρώμα του δέρματός τους. Το παρόν νομοσχέδιο υπαγορεύεται από το αναπαλωτρίωτο και απαραβίαστο ατομικό δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ως προς την έμφυλη ταυτότητα. Η δημοκρατία του φύλου είναι συνώνυμη της αναγνώρισης της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου σε ένα κράτος δικαίου που έρει τους διαχωρισμούς ανάμεσα σε ορατούς και αόρατους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού έρχεται από πολύ μακριά. Από την Αμερικανική Επανάσταση που έγινε το εναρκτήριο λάκτισμα κατάργησης της δουλείας και το παρόν νομοσχέδιο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ατομικής ελευθερίας ως προς την έμφυλη ταυτότητα. Σκοπεί λοιπόν στη χειραφέτηση από μια άλλη δουλεία, από τη δουλεία της βιολογίας. Η βιολογία ως ημαρμένη, από την οποία ουδής μπορεί να διαφύγει, η βιολογία ως θεμέλιος λίθος διαίρεσης των φυλών σε ανώτερες και κατώτερες, έγραψε τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας. Δεν είναι λοιπόν μοίρα η βιολογία για συμπολίτες μας που το παρουσιαστικό τους δεν συνάδει με το φύλο που καταχωρίστηκε στο ληξιαρχείο και στα επίσημα έγγραφά τους. Για συμπολίτες μας που ο βιολογικός προκαθορισμός τους έγινε στενός κορσές μέσα στον οποίο σφιχτιούν. Έγινε μαρτύριο διχασμού, στίγμα και ανάθεμα. Για συμπολίτες μας που η αναντιστοιχία βιολογικού και κοινωνικού φύλου είναι και φαίνεστε, γονότυπου και φαινότυπου, τους έκανε μη αναγνωρίσιμους από την πολιτεία. Για ποια ισονομία και ισοπολιτεία μιλάμε όταν για τα διεμφυλικά άτομα δεν είναι αυτονόητο ένα αεροπορικό ταξίδι. Δεν είναι αυτονόητη μια συναλλαγή ρουτίνα σε μια υπηρεσία ή σε μια τράπεζα, διότι η ταυτότητά τους όταν δεν συμφωνεί με την εμφάνισή τους διώκονται ως κλέφτες. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Για ποια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία συζητούμε όταν διεμφυλικός σημαίνει έξωση, αποκλεισμός, απώλεια αξιοπρέπειας, εγκατάλειψη του σχολείου, βία, κακοποίηση, παρενόχληση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σοκ και δέος προκάλεσε η αλλαγή του ορίου ηλικίας ως προς το δικαίωμα της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. Αντιπαιδαγωγικό και σκανδαλώδες χαρακτηρίστηκε το δικαίωμα 15χρονων εφήβων να δικαιούνται αλλαγή ταυτότητα στα νομικά έγγραφα με γονεϊκή συνένεση και απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου των ΠΕΔΟ. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν ακούσατε με προσοχή τις τραγικές μαρτυρίες γονέων στην ακρόαση φορέων της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, αφηγήσει σε πρώτο πρόσωπο για το γολγοθά της καθημερινότητας αυτών των παιδιών, για τα οποία η εφηβεία γίνεται ο εφιάλτης του αποκλεισμού και η έναρξη της κατάθλιψης.
Είναι παιδιά που εγκαταλείπουν κάποια το σχολείο, διότι δεν αντέχουν να είναι από δύο Πομπέι τράγοι. Είναι παιδιά που αυτοακροτηριάζονται για να αυτοτιμωρηθούν που ξέφυγαν από τις νόρμες της ομάδας. Είναι παιδιά που έκαναν απόπειρες αυτοκτονίας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και το εξής. Η Βουλή των Ελλήνων έδωσε δικαίωμα ψήφου στα 17 έτη. Οι έφηβοι λοιπόν έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά όχι αυτοπροσδιορισμού. Μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη της χώρας τους, αλλά όχι για τους εαυτούς τους. Παρεπιπτόντως στην καθολική Ιρλανδία, που απαγορεύει τις αμβλώσεις, το δικαίωμα νομικής αλλαγής ταυτότητας φύλου δίνεται ένα χρόνο νωρίτερα, στα 14. Το παρόν νομοσχέδιο εισάγει δύο επιπλέον σημαντικές διατάξεις σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι οποίες επίσης είναι άξιες μνήας. Καταργεί ως προαπαιτούμενα της νομικής αλλαγής ταυτότητας φύλου το υποχρεωτικό χειρουργικό νηστέρι που τραυμάτιζε σώμα και προσωπικότητα. Καταργεί όμως και την ψυχιατρική γνωμάτευση που υπροκρύπτει την πρόσληψη του διεμφυλικού ατόμου ως μη κανονικού, παραπέμποντας σε ζωφερές διαιρέσεις άλλων εποχών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά κατά τις συνειδριάσεις της Επιτροπής της Βουλής. Κάποιοι από εσάς έφνης ανακαλύψατε ένα νέο κριτήριο νομοθέτησης που παροδεί το Κοινοβούλιο και συνιστά και μνημείο καιροσκοπισμού. Ότι θα καταψηφίζετε νομοσχέδια ανεξαρτήτως περιεχομένου, εφόσον αυτά δεν τη χάνουν τη συνένεση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θεωρώ ότι το εν λόγω κριτήριο στο παρόν νομοσχέδιο για το φύλο γίνεται φύλος οικής της ιδεολογικής σας γύμνιας και της μετατροπής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια ακροδεξιά ρητορία που έχει πάρει προπολού διαζύγιο από τα ατομικά δικαιώματα που πρώτος υπερασπιζόταν ο κλασικός φιλελευθερισμός. Παρά τους ευσεβείς σας πόθους επομένως, το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να είναι το ιδεολογικό τεστ ορίων αντοχήν της δικής σας παράταξης. Μήπως αφορά τελικά την ταυτότητα φύλου του δικού σας κόμματος. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων δεν εξαντλείται σε selfies με τις κοινότητες διεμφυλικών. Δεν είναι σοφίσματα κάποιων επιτίδιων και πονηρών που θέλουν να φοροδιαφύγουν, να απαλλαγούν από τη στρατιωτική τους θητεία ή να άρουν το άβατο του Αγίου Όρους, όπως ακούστηκε από βουλευτές πολέμιους του νομοσχεδίου. Δεν διασαλεύουν τη δημόσια τάξη επίσης, όπως ακούστηκε από συνάδελφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν κάτι διασαλεύει τη δημόσια τάξη, ξέρετε, δεν είναι τα δικαιώματα. Είναι τα κηρύγματα μίσους και ρατσισμού. Η λεκτική βία που ταξινομεί και διαρρεί τους ανθρώπους σε πολίτες Α και Β κατηγορίας. Σε ανθρώπους και υπανθρώπους. Είναι η αποκλεισμή από τη δημόσια σφαίρα και οι προπυλακισμοί. Το παρόν νομοσχέδιο δεν μας το υπαγόρευσε μόνο η ανάγκη να συμμορφωθούμε προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, που ούτως ή άλλως ζητά την άρση των διακρίσεων κατά των διεμφυλικών. Διότι το μένουμε Ευρώπη και είμαστε Ευρωπαίοι δεν εξαντλείται μόνο στο ότι μένουμε στην Ευρωζώνη ή είμαστε υπέρ του ευρώ. Έχει να κάνει και με το να είμαστε Ευρωπαίοι και ως προς τα δικαιώματα και τους θεσμούς. Το παρόν νομοσχέδιο δεν το εισηγούμαστε για να υποδηθούμε τους ευαίσθητους και τους φιλάνθρωπους. Το παρόν νομοσχέδιο για το φύλο δεν είναι το φύλος οικής που θα καλύπτει επιμελώς την οικονομική κρίση και τη δυσπραγία. Δεν ζούνε μόνο με ψωμί, λαοί. Θέλουν ψωμί, θέλουν και δικαιώματα. Το παρόν νομοσχέδιο δεν το φιλοτέχνησαν οι παρικούντες στην Ακαδημαϊκή Ιερουσαλήμ των σπουδών φύλου, που κάποιοι απέρριψαν ως κανονιστική μυθοπλασία το βιολογικά καθορισμένο φύλο, διαγιγνώσκοντας τον κοινωνικά κατασκευασμένο και ρευστό χαρακτήρα, τον πληθυντικό χαρακτήρα των ταυτοτήτων. Υπάρχουν και αυτές οι θεωρίες. Το νομοσχέδιο το γέννησαν τα στοιχειωδώς δημοκρατικά δικαιώματα της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Δικαιώματα που ακυρώνουν καθημερινά ιστορίες της διπλανής πόρτας, που δεν βρίσκουν παραλήπτη και προβολής. Ιστορίες ανεργίας, εξώσεων, απολύσεων, τραυματισμού του σώματος και της ψυχής, προκατάληψης και δυσπιστίας, αποκλεισμών και ενός βίου αβίωτου ακόμα και για τα στοιχειώδη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνω με μία φράση της Προέδρου των Διεμφυλικών στην ακρόαση των φορέων στη Βουλή. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε άλλο κακοποιητικό λόγο.
τον ακούμε κάθε Κυριακή από τα μικρόφωνα της Εκκλησίας. Πρώτος όμως ο χριστιανισμός είναι που μίλησε για την ισότητα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως επιμέρους κατηγορημάτων τους, ενώπιον του Θεού. Και βεβαίως το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι κήρυγμα αγάπης προς τον πλησίον. Η Εκκλησία χαρακτηρίζει τα δικαιώματα παιχνιδίσματα, αντιμετωπίζει το δικαιωματισμό περίπου ως ασθένεια που έχει προσβάλει την κυβέρνηση και ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, διότι το φύλο δεν επιλέγεται, αλλά δίδεται ως θεία δωρεά. Αν το φύλο το δίνει η φύση ή ο Θεός για την Εκκλησία, η πολιτεία δίνει τα δικαιώματα. Και στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες νομοθετεί η πολιτεία με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και όχι με βάση τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Και εφόσον δεν είναι επιλέξιμοι αυτοί οι συμπολίτες μας για την πολιτεία του Θεού, όσοι επιλέγουν φύλο και δεν δόθηκε αυτό, και δεν δέχονται αυτό που τους δόθηκε, αλλά ούτε και για τον επίγειο παράδεισο του σοσιαλισμού, αφού το κοινωνικό φύλο αντιφάσκει προς τον αντικειμενισμό που ενστερνίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, ας επιτρέψει η Βουλή την είσοδο αυτών των ατόμων σε μια πολιτεία που θα τους καθιστά αναγνωρίσιμους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διαμάχη περί του νομοσχεδίου δεν είναι ανάμεσα στον ευρωπαϊσμό και τον αντιευρωπαϊσμό. Δεν είναι ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στην παράδοση. Είναι μια διαμάχη που έρχεται από πολύ μακριά, από την εφηβεία της ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι η διαμάχη ανάμεσα στο διαφωτισμό και το σκοταδισμό. Με την ελπίδα ότι δεν θα επαληθευτεί τον 21ο αιώνα μια φράση του Ιμάνιουελ Καντ τρεις αιώνες πριν, ζούμε στην εποχή του διαφωτισμού, αλλά όχι σε μια διαφωτισμένη εποχή, με την ελπίδα ότι οι καμπάνες δεν θα ηχούν πένθυμα και το ασεβές για κάποιους φως του διαφωτισμού θα κάνει ορατούς κάποιους συνανθρώπους μας, σας καλώ να υπερψηφίσετε ένα νομοσχέδιο που εμφορείται από τις αρχές της δημοκρατίας και δράζεται στο σεβασμό και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.